Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα webinar από την ομάδα Employer Branding Solutions του Carriera.gr. Σήμερα η θεματική μας εστιάζει στα social media και το employer branding. Πώς μπορούμε να προβάλλουμε όλα αυτά που μας ξεχωρίζουν σαν εργοδότες μέσα από τα social media. Με τι τρόπους, με τι τεχνικές, με ποιες ενέργειες μπορούμε να κάνουμε όσο πιο στοχευμένη η προβολή της εικόνας μας σαν εργοδότης. Να χτίσουμε τη φήμη που θέλουμε και να διεκδικήσουμε τα κατάλληλα ταλέντα εκεί έξω. Για όσους μας βλέπουν πρώτη φορά, το Carriera.gr είναι το μεγαλύτερο hub στην Ελλάδα σε σχέση με την απασχολησιμότητα, με πάρα πολλές αγγελίες κάθε μήνα, πολύ μεγάλη βάση υποψηφίων και πάρα πολλούς συνεργάτες, εργοδότες, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε παρουσία, 27-26 περίπου χρόνια που έχουμε παρουσία στην Ελλάδα. Το Carriera.gr είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό job board, όπως το ξέρουν ίσως οι περισσότεροι, ένα site για αγγελίες. Τα τελευταία 4 χρόνια ειδικά έχουμε κάνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε ό,τι αφορά και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες που αφορούν το recruitment και σε ανώτερα στελέχη και σε πιο junior θέσεις. Οι υπηρεσίες πάνω στο employer branding, για τις οποίες, μέσω των οποίων έχουμε δημιουργήσει και αυτή τη σειρά από webinars, που ασχολούνται κυρίως στο πώς θα βοηθήσουμε εργοδότες να χτίσουν αυτή τη φήμη μέσα από διάφορα εργαλεία. Οι μέρες καριέρας ίσως είναι το πιο γνωστό κομμάτι που μας γνωρίζετε οι περισσότεροι. Δημιουργούμε λογισμικό, κάνουμε πάρα πολλές έρευνες και φυσικά όλα αυτά δεν τα κάνουμε μόνο στην Ελλάδα. Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, το Carriera.gr είναι μέρος ενός μεγαλύτερου ομίλου του Carriera Group, το οποίο έχει παρουσία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία, με διαφορετικά αντίστοιχα job boards. Βλέπετε κάποια από τα λογότυπα των αντίστοιχων job boards εδώ και τις χώρες που έχουμε παρουσία. Αλλά μην εστιάσουμε σε αυτά, πάμε στη θεματική του σημερινού μας webinar. Είμαι ο Νίκος Οφόρος, είμαι και του Employer Branding Solutions τμήματος στο Carriera Group και κατά συνέπεια και στο Carriera.gr και μαζί μου έχω και την Στέλλα Πάτσου, η οποία είναι Branding Consultant στην ομάδα μας. Στέλλα, αντίστοιχα και εσύ, ένα καλώς όρισμα. Καλώς ήρθατε. Θα χαρούμε πολύ σήμερα να σας πούμε έτσι κι εμείς από τη δική μας πλευρά τι βλέπουμε σχετικά με τα social media και το employer branding. Και φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη το Δημήρη, Head of Employer Branding στη Lidl Ελλάς, έναν οργανισμό με πολύ δυνατή παρουσία τα τελευταία χρόνια, βασικά εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μόνο στα social media, αλλά γενικά σαν εργοδότης. Οπότε θα μπορέσει και εκείνος να μοιραστεί πολλά δικά του insights και από τη δική του εμπειρία και από όσα θα συζητήσουμε σήμερα μαζί. Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο και Στέλλα για το κάλεσμα. Ανυπομονώ να δούμε τι έχετε να μας δείξετε και να έχουμε μια ωραία συζήτηση και κουβέντα. Τέλεια. Σε ακριβώς αυτό υπολογίζουμε και εμείς. Για κάποια διευκρίνηση που ρωτάει ένας συμμετέχοντας, όταν λέμε job board, εννοούμε site έβρεσης εργασίας. Site με αγγελίες για να μπορέσει κάποιος να βρει μια θέση εργασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τις θεματικές που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε αρχικά για το πώς το employer branding συνδέεται με τα social media, πώς ένας εργοδότης μπορεί να αξιοποιήσει τα social media για να χτίσει τη φήμη του σαν εργοδότης. Όλα αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζουν, με ποιες τακτικές ή στρατηγικές μπορεί να τα προβάλλει στο κοινό που θέλει να προσεγγίσει, εργαλεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει για να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του. Φυσικά θα συμπεριλάβουμε και κάποια global παραδείγματα από μεγάλες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο για να δούμε εκείνες πώς χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που ανεβάζουν στα social media και για ποιες θεματικές μιλάνε και πώς το κάνουν. Και φυσικά για όλα αυτά που θα μιλήσουμε, αλλά και στο τέλος, θα έχουμε τη χαρά να τα συζητήσουμε και με τον Δημήτρη πιο αναλυτικά, πιο συγκεκριμένα, όπου θέλουμε φυσικά και τα σχόλιά του για όλα αυτά θα δείξουμε και εμείς μέχρι να ξεκινήσει το Q&A στο τέλος, όπου να θυμίσω, εκεί περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι εννοούμε όταν λέμε employer branding? Μια πολύ απλή επεξήγηση είναι, αν σκεφτείτε έναν οποιοδήποτε εργοδότη, όλα εκείνα τα σημεία τα οποία έχετε έρθει σε επαφή με κάποια πληροφορία για τη συγκεκριμένη εταιρεία σαν εργοδότης. Είναι μέσω κάποιου γνωστού που δουλεύει στην εταιρεία, είναι μέσω κάποιου συγγενή που κάτι έχει ακούσει από κάποιο περιβάλλον δικό του για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι μέσα από τη δική σας εμπειρία σαν καταναλωτές, σαν πελάτες σε αυτή την εταιρεία. Όλα αυτά τα σημεία δημιουργούν την αντίληψη που έχετε για τη συγκεκριμένη εταιρεία σαν εργοδότης.
Αν πω τώρα κάποια τυχαία ονόματα, να πω την Coca-Cola, να πω τον Παπαστράτο, κάποια από όλα αυτά τα brands, το Καριέρα αντίστοιχα, μέσα από κάποια σημεία επαφής που έχετε, έχετε δημιουργήσει μια αντίληψη για το πώς μπορεί να είναι σαν εργοδότης, με βάση κριτήρια που καθορίζουν αυτή την εμπειρία σας. Αυτό είναι με πολύ απλά λόγια το employer brand. Η φήμη που έχει χτίσει ένας εργοδότης, τόσο στο δικό του το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στο εξωτερικό του περιβάλλον. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την επεξήγηση για τα social media. Τα social media αποτελούν ένα πολύ βασικό σημείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και ειδικά οι εργοδότες το αξιοποιούν όλο και περισσότερο για να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους, για να προβάλλουν τα προϊόντα τους, για να προβάλλουν τη δυναμική που έχουν σαν brand, σαν corporate brand. Βέβαια, εδώ και κάποια χρόνια έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότερο το πόσο εντατικά προβάλλουν όλα αυτά που κάνουν σαν εργοδότες. Σημεία που αφορούν τους ανθρώπους τους. Σημεία που αφορούν στιγμές μέσα από την εταιρεία. Την καθημερινότητα της εταιρείας. Σε οποιοδήποτε social media, κι αν κάποιος θέλει να προβάλλει την εταιρεία του. Και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί αναλόγως ποιο είναι το social media το οποίο θέλει να απευθυνθεί, αλλάζει ίσως και η στρατηγική που θα ακολουθήσει. Αλλιώς θα απευθυνθώ για εμένα σαν εργοδότη στο LinkedIn, αλλιώς στο X, το Twitter, αλλιώς στο TikTok, αλλιώς στο Facebook, αλλιώς στο Instagram. Πάμε λοιπόν να τα δούμε και πιο συγκεκριμένα όλα αυτά. Αν μπορούμε, Στέλλα, να περάσουμε στο επόμενο. Τέλεια. Πάμε να δούμε κάποια στατιστικά. Στέλλα, αν δεν κάνω λάθος, εδώ θα μας τα εξηγήσει εσύ. Ναι. Λοιπόν, να δούμε όλη αυτή τη σημαντικότητα που ανέφερε και ο Νίκος μέσα από κάποια στατιστικά τα οποία έχουμε βρει από δικές μας έρευνες. Αρχικά, το 57,6% των υποψηφίων θεωρούν ότι είναι σημαντικό ή πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουν περιεχόμενο στα social media το οποίο σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Βλέπουμε λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων ότι ενδιαφέρεται και θέλει να βλέπει τέτοιο περιεχόμενο. Αντίστοιχα, το 13,3% των εταιριών έχει μια σελίδα αφιερωμένη στο ανθρώπινο δυναμικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που οι υποψήφοι θέλουν να βλέπουν τέτοιο περιεχόμενο, οι εταιρείες ακόμα δεν έχουν φτιάξει αυτά τα κανάλια τα οποία μπορούν να μοιράζονται τέτοιο περιεχόμενο στοχευμένο. Μία λύση σε αυτό είναι το περιεχόμενο αυτό να μοιράζεται στα corporate accounts της εταιρείας, δηλαδή στα accounts που έχει για το brand της και απευθύνεται σε καταναλωτές. Σε αυτές λοιπόν τις σελίδες μπορεί η κάθε εταιρεία να μοιράζεται περιεχόμενο για το ανθρώπινο δυναμικό της και να φτάνει έτσι να δείξει αυτή την πληροφορία και σε ανθρώπους που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι υποψήφοι στο μέλλον. Το 43,6% των πιθανών υποψηφίων χρησιμοποιούν τα social media για να ψάξουν θέσεις εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα social media πλέον έχουν αρχίσει και δρούν και αυτά σαν job boards. Με καλύτερο παράδειγμα φυσικά το LinkedIn. Το LinkedIn είναι ένα social medium το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον για επαγγελματικά θέματα και φυσικά μπαίνουν υποψήφοι και αναζητούν και εκεί θέσεις εργασίας. 15,1% όμως μόνο από τις εταιρείες παρουσιάζουν τις θέσεις εργασίας στα social media. Εδώ δεν συμπεριλαμβάνουμε το LinkedIn, εννοούμε στα υπόλοιπα social media μόνο το 15,1%. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει μία απόκληση. Δηλαδή οι εταιρείες δεν έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως αυτή την ευκαιρία να προσεγγίσουν υποψηφίους σε κανάλια τα οποία ούτως ή άλλως οι υποψήφοι χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν για το συγκεκριμένο λόγο. Και να διευκρινίσουμε εδώ ότι τα πρώτα στατιστικά που ακούσατε από τη Στέλλα αφορούν την έρευνα που τρέξαμε φέτος για τον κλάδο της φιλοξενίας και αντίστοιχα τα επόμενα στατιστικά αφορούν την έρευνα που τρέξαμε για τον κλάδο της τεχνολογίας. Απλά για να δείτε και σε διαφορετικούς κλάδους ποιες είναι οι δυναμικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και τώρα θέλω λιγάκι να μου πείτε κι εσείς τι κάνετε στην εταιρεία σας. Θα ήθελα δηλαδή να το κάνουμε έτσι λίγο πιο διαδραστικό. Βλέπω ήδη δύο χέρια. Δεν ξέρω αν θέλετε όντως να μιλήσετε. Θα σας δώσω την πρόσβαση να μας πείτε κι εσείς κάποια πράγματα αν θέλετε. Και στο μεταξύ μπορείτε να σκανάρετε το QR που βλέπετε στην οθόνη σας ή να μπείτε στο slido.com να βάλετε τον κωδικό για να δούμε έτσι και μεταξύ μας τι κάνουν οι εταιρείες.
Λοιπόν, πρέπει να έχει αλλάξει ήδη το παράθυρο το οποίο βλέπετε Ναι, εσείς και κανονικά. βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τι απαντάτε. Πείτε μας λοιπόν αν όντως εσείς στην εταιρεία σας ανεβάζετε τις θέσεις εργασίας στα social media. Και εδώ να αναφέρουμε ότι κυρίως εννοούμε και social media πέραν από το LinkedIn. Και γι' αυτό Γι' το αυτό έχουμε και κάνει ξεχωρίσει διαχωρισμό. κιόλας. Ναι. Γιατί το LinkedIn είναι αυτό που μας έρχεται ούτως ή άλλως στο μυαλό πρώτο όταν σκεφτόμαστε social media και εργασία. Αλλά τα υπόλοιπα social media, το Facebook, το Instagram, είναι, θα έλεγα, έτσι, ανεξερεύνητες ίσως πηγές σε αυτό το κομμάτι. Και προσφέρουν, όπως βλέπουμε, πάρα πολύ έδαφος για να γίνεται και εκεί πέρα μια προώθηση αντίστοιχη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι από εσάς αναβάζει η εταιρεία θέσεις εργασίας είτε στο LinkedIn είτε και στα υπόλοιπα social media, οπότε είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε ότι όντως έχει αρχίσει αυτό και περνάει και στις εταιρείες όλη αυτή το trend, ας πούμε, του να ψάχνουν υποψήφοι και στα υπόλοιπα social media. Πολύ ωραία. Θα προχωρήσω και στην επόμενη ερώτηση λοιπόν σιγά σιγά, η οποία είναι η εξής. Σε ποιο social medium έχει την περισσότερη, θα λέγαμε, επιρροή όσον αφορά το brand σας, το employer branding. Πού λοιπόν πιστεύετε ότι αν προβάλλετε το employer brand σας θα έχει την περισσότερη απήχηση και θα κάνει και την περισσότερη διαφορά, έτσι. Εδώ αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με ό,τι αναφέραμε προηγουμένως, ότι αναλόγως το τι θέλω να πετύχω με την στρατηγική μου γύρω από το employer brand, αξιοποιώ και διαφορετικά το κάθε social media. Και το λέω γιατί βλέπουμε παραδείγματα που άλλη είναι η εικόνα που θα βγάλει ένα brand. Και ο Δημήτρης σίγουρα μπορεί να μας το. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο σε αυτό, κάποια πρώτη σκέψη, ότι αν έχει νόημα και πώς θα μπορούσε κάποιος να αξιοποιήσει διαφορετικά το περιεχόμενο που ανεβάζει στο LinkedIn ή στο TikTok ή στο Instagram για διαφορετικές στρατηγικές που θέλει να πετύχει. Η αλήθεια είναι αυτή, όπως λες και εσύ, Νίκο, δηλαδή ότι για μένα το κάθε μέσο το χρησιμοποιείς αναλόγως με τις ανάγκες τις οποίες έχεις και τη θέση που έχεις ανοιχτή. Και στο προηγούμενο αποτέλεσμα επίσης, που ο κόσμος έγραψε ότι γενικώς χρησιμοποιεί τα social media, σε σχέση με την έρευνα που έλεγε ότι γενικώς δεν το χρησιμοποιούν τόσο και χρησιμοποιούν μόνο το LinkedIn, αν θυμάμαι καλά, η έρευνα ήταν κυρίως από το tech industry. Οπότε μιλάμε για ένα πιο niche industry που, okay, το να ανοίξω και να τρέχω καμπάνιες οι οποίες είναι στο Facebook ή στο Instagram, ευελπιστώντας να πετύχω το 1% που ψάχνω, είναι πολύ πιο δύσκολο. Όταν έχω κάποιες πιο μαζικές δουλειές, όπως για παράδειγμα εμείς στο retail, που τα skills τα οποία αναζητούμε είναι πιο generic, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να πας μέσα όπως το Facebook, το Instagram, που έχουν μεγαλύτερο impact, θα πιάσουν περισσότερο κόσμο, γιατί το να ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο μόνο στο LinkedIn δεν αφορά όλες τις θέσεις. Δηλαδή, όσο πάμε σε πιο specific θέσεις, σε πιο higher level θέσεις και σε πιο specific ως προς τα skills τα οποία θέλουμε στο skill set, τότε ναι, το LinkedIn μας δίνει περισσότερες δυνατότητες σίγουρα να στοχεύσουμε και να βρούμε τους ανθρώπους εκεί. Αλλά όταν πάμε σε θέσεις που είναι πιο broad, θα πω, τότε νομίζω πρέπει να πάμε σε πιο μαζικά μέσα. Ώστε και το κόστος per acquisition και per click και per view να είναι πολύ χαμηλότερο. Νομίζω Σωστά. το έθεσες πάρα πολύ στοχευμένα. Δεν έχω να προσθέσω πραγματικά τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας απαντήσατε. Στέλλα, μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε και από εσάς, ότι η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται περισσότερο από τους εργοδότες είναι το LinkedIn, σε ποσοστό 95,5%. Βέβαια με το Facebook και το Instagram να ακολουθούν πολύ κοντά, αυτό που συζητούσαμε λοιπόν και επιβεβαίωσε και ο Δημήτρης, στο 93,3%. Ακολουθεί το YouTube στο 86,7%, το Twitter στο 62,2%, X πλέον το Twitter, και το TikTok στο 31,1%, που βλέπουμε ότι ακόμα και το TikTok, το οποίο θεωρείται όχι παραδοσιακά ένα μέσο που θα χρησιμοποιούσε κάποιος για να έχει μια παρουσία σαν εργοδότης, έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω του, βλέποντας ότι το κοινό, το οποίο είναι πιο νέο, μπορεί και υπάρχει και βρίσκεται στο TikTok.
6 από τους 10 από τους οποίους απάντησαν τα ερωτηματολόγια μας είπαν ότι η βασική πηγή για να πάρουν πληροφορίες για έναν εργοδότη είναι το LinkedIn. Οπότε βλέπουμε ότι πάλι συνάδει με αυτό που κάνουν και οι περισσότερες εταιρείες. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα ξεχωρίσει κάποιος σαν εργοδότης σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Βλέπω και ένα σχόλιο ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας που στο LinkedIn δεν έχουν καλή απήχηση. Σίγουρα το LinkedIn έχει να κάνει, πιστεύω, και με το τι κόσμος βρίσκεται στο LinkedIn. Δηλαδή, ανάλογα το τι θέση ψάχνουμε πέρα από τον κλάδο, μπορεί στον ίδιο κλάδο μία θέση να την ψάχνουμε πιο πολύ στο LinkedIn, άμα είναι senior level περισσότερο, και κάποιες θέσεις να τις ψάχνουμε σε άλλα μέσα, όπως είναι το Facebook ή το Instagram. Θα έχουν πολύ καλύτερη απήχηση, γι' αυτό και θα δούμε τώρα ότι έχει πολύ πολύ σημασία τι κανάλια θα χρησιμοποιήσουμε και με ποιον τρόπο. Και εδώ πάμε σε ένα πάρα πολύ βασικό θέμα, στο κατά πόσο ψάχνουν με ουσιαστικό περιεχόμενο οι recruiters στο LinkedIn, και όχι μόνο στο LinkedIn, σε όποιο μέσο και αν ανεβάζουν θέσεις, κυρίως στο LinkedIn όπως θα αναφέρουμε, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να προσλάβουν, νέο κόσμο. Και δείτε το εξής, έχουμε βάλει εδώ μια αστεία εικόνα που λέει ότι οι υποψήφοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο TikTok, βρίσκονται στο Instagram, βλέπουν Netflix, παίζουν παιχνίδια, έχουν τόσες πολύ διαφορετικές εφαρμογές. Για ποιο λόγο να έρθουν να μιλήσουν σε σένα που έκανες ένα νέο post για να βρεις κόσμο για τη θέση που θες να καλύψεις? Γιατί πολύ απλά είπα ότι έχω μια ανοιχτή θέση. Τι λες τώρα, καταπληκτικό, μοναδικό, δεν το έχει πει κανένας άλλος ποτέ ξανά. Το πρώτο και το βασικό που προσπαθούμε κι εμείς μέσα από την καθημερινότητα και την επαφή που έχουμε με τους εργοδότες είναι να βγάλουμε τη λογική ότι απλά έχω μία θέση, την ανεβάζω και περιμένω ο κόσμος απλά να τη δει. Θα πρέπει να πουλήσω σε εισαγωγικά την αξία αυτής της θέσης, την εταιρεία μου μαζί με τη θέση, για να μπορέσει κάποιος πραγματικά να δείξει το ενδιαφέρον. Γιατί αυτό που λέμε πάρα πολύ και το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια είναι ότι ζούμε σε μία candidate-driven εποχή. Ο υποψήφιος έχει πολύ δύναμη στα χέρια του και καθημερινά αποφασίζει αν θα επιλέξει τον Α ή τον Β εργοδότη με παραπάνω από ένα απλό κριτήριο. Οπότε το απλά να ανεβάσουμε μία θέση πλέον δεν είναι αρκετό. Αν μπορούμε να πάμε ένα κλικ πίσω, Στέλλα, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από μία τυχαία θέση στο LinkedIn, όπου βλέπετε ότι το post που έχει κάνει ο συγκεκριμένος recruiter είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε μία θέση, ψάχνουμε διαφορετικά backgrounds, views, εμπειρίες, και όλα αυτά τα έχουμε σε ένα μοναδικό περιβάλλον, αν σου ταιριάζει, αλλά και εσύ. Θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε εταιρεία, σε οποιονδήποτε κλάδο, ένα τέτοιο post. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε συγκεκριμένα ούτε κάτι περισσότερο για τη θέση, γιατί την κάνει μοναδική, γιατί έχει νόημα να ασχοληθούμε παραπάνω, ούτε κάτι περισσότερο για την εταιρεία, την κουλτούρα της εταιρείας, το ύφος της εταιρείας. Πάμε στο επόμενο όμως. Δεν θα πούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα που υπάρχει εκεί έξω. Σίγουρα όμως δίνει πολύ πιο στοχευμένη εικόνα από το προηγούμενο παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε ότι θέλει μια θέση για paid social performance marketing manager. Μιλάει ότι είναι μια εταιρεία που θέλουν να χτίσουν ένα world class marketing and sales faction. Δεν είναι απλά έλα να δουλέψει στο marketing της εταιρείας. Πάμε να φτιάξουμε κάτι πιο μεγάλο όλοι μαζί. Θέλουν ανθρώπους που να έχουν εμπειρία, να έχουν γνώση πάνω στο αντικείμενο, για να φτιάξουν μια μοναδική ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Συγκεκριμένα, στην τρίτη παράγραφο λέει και πιο συγκεκριμένα πράγματα για το τι θέλει. Πάνω σε τι θα δουλέψει, ποια κανάλια, ποια εργαλεία. Άρα μπορώ να καταλάβω καλύτερα και το τι θα κάνω στην καθημερινότητά μου, αν με ενδιαφέρει αυτή η θέση. Και κλείνει μια πολύ ωραία φράση. Join us on a mission to educate. Βοήθησε μας στην αποστολή μας να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τον κόσμο εκεί έξω. Δεν είναι απλά ότι θα κάνεις τη δουλειά σου, βοηθά σε κάτι μεγαλύτερο. Άρα με κάνει να σκέφτομαι ότι δεν θα κάνω απλά μια τυπική δουλειά. Χτίζω κάτι το οποίο θα έχει ένα γενικότερο κοινό καλό. Και λέει ότι είναι και ρημό κλπ. Αυτή η θέση είναι πολύ πιο στοχευμένα τοποθετημένη εκεί έξω από την προηγούμενη. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο την οτροπία που έχουμε χτίσει, να κάνουμε μια δραστική αλλαγή. Και όταν λέμε δραστική, εννοούμε μια αλλαγή η οποία θα έχει μια πραγματικά σημαντική διαφορά από αυτό που κάναμε προηγουμένως. Να αλλάξουμε το mindset ενός κλάδου ή ενός εργοδότη δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Προϋποθέτει κάποιους κανόνες που υπάρχουν στο employer brand για να μπορέσουμε πραγματικά να αφήσουμε το στίγμα μας σαν εργοδότες. Ένας πρώτος κανόνας είναι το να είμαστε διαφορετικοί. Να δείξουμε σαν εργοδότες τι μας κάνει διαφορετικούς.
πώς μπορούμε αυτό να το επικοινωνήσουμε προς τα έξω με συγκεκριμένο περιεχόμενο, που μπορεί να είναι εικόνα, μπορεί να είναι βίντεο, μπορεί να είναι αρθρογραφία, μπορεί να είναι τεστιμόνια, αλλά σίγουρα κάτι το οποίο ταυτόχρονα με το να μας δείξει πόσο διαφορετικοί είμαστε, θα δείξει και ένα αληθινό πρόσωπο για εμάς σαν εργοδότες. Κάτι που όταν θα μπει κάποιος στην εταιρεία μας, θα το δει, θα το συνειδητοποιήσει. Δεν θα είναι κάτι που απλά θα το βγάλουμε προς τα έξω για να το βγάλουμε. Το τρίτο και πολύ σημαντικό, το περιεχόμενό μας πρέπει να είναι ελκυστικό. Πρέπει να μας κάνει, να κάνει τους υποψήφιους, τους δυνητικούς υποψήφιους, να θέλουν να έρθουν στην εταιρεία μας. Να θέλουν να μπουν στην αγγελία και να δουν περισσότερα πράγματα. Να είναι πιο ελκυστικό από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μας εκεί έξω, που μπορεί να ψάχνουν τα ίδια ταλέντα. Και τέλος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Να μπορέσουμε να ορίσουμε ακριβώς τι θα περιμένει μέσα σε αυτή την εταιρεία, μέσα από αυτό το ρόλο, ώστε να του είναι και ξεκάθαρο τι έχει να πάρει, αλλά άρα και τι θα πρέπει να δώσει για να μπορέσει να είναι ο κατάλληλος υποψήφιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουν μέσα από το περιεχόμενο που δημιουργούμε για τους δυνητικούς υποψήφιους. Ας προχωρήσουμε παρακάτω, όπου εδώ αυτό που θέλουμε να δούμε είναι το πόσο σημαντικό είναι το περιεχόμενο το οποίο βγάζουμε εκεί έξω. Οι υποψήφοι βλέπουμε ότι θέλουν να δούνε περιεχόμενο που να έχει να κάνει περισσότερο με την κουλτούρα της εταιρείας. Από την έρευνα που βλέπετε εδώ, βλέπουμε παραδείγματα που έχουν να κάνουν τόσο από την έρευνα στον κλάδο της φιλοξενίας, όσο και από τον κλάδο της τεχνολογίας. Το 56,4% θέλει να δει περισσότερες πληροφορίες για την κουλτούρα της εταιρείας. Και ένα 41% είναι απίθανο να κάνει αίτηση σε μία θέση, αν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση και προβολή μέσα από τα social media. Κάτι το οποίο κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάλι μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα πήγαμε και ρωτήσαμε τους δυνητικούς επαγγελματίες του κλάδου και υποψήφιους του κλάδου τι ακριβώς περιεχόμενο θα θέλανε να δούνε. Πράγματα για πληροφορίες για την κουλτούρα, σε σχέση με τους εργαζόμενους, events που μπορεί να γίνουν για τους εργαζόμενους, σε σχέση με testimonials, ιστορίες των ανθρώπων, που μπορεί ακόμα να είναι για το πώς μπήκαν στην εταιρεία και πώς εξελίχθηκαν μέσα σε αυτή. Φωτογραφίες, βίντεο, ειδικά το βίντεο είναι ένα περιεχόμενο που όλο και περισσότεροι εργοδότες το αγκαλιάζουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν ελκυστικό περιεχόμενο με αληθινές ιστορίες ανθρώπων. Αντίστοιχα, βλέπετε και άλλες θεματικές στις οποίες τους ενδιαφέρει να μάθουν περισσότερα πράγματα. Πάμε να προχωρήσουμε για να δούμε και πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε πιο στοχευμένα και μέσα από τα κανάλια τα οποία χρησιμοποιούμε. Στέλλα. Ναι, Νίκο. Όπως αναφέραμε λοιπόν και προηγουμένως και είδα και ένα σχόλιο, μια ερώτηση βασικά που ρωτάει για τη χρήση βίντεο έναντι text στα διάφορα κανάλια. Θα αναφέρω λοιπόν εδώ ότι το βίντεο όπως και όλα τα visuals, δηλαδή και οι φωτογραφίες, έχουν αρχίσει και παίρνουν την πρώτη θέση σε όλα τα κανάλια. Ακόμα και σε κανάλια όπως το Twitter, το οποίο ήταν αποκλειστικά με κείμενο, βλέπουμε ότι τα post τα οποία έχουν φωτογραφία ή βίντεο αποδίδουν καλύτερα. Οπότε είναι ένας τρόπος να είναι ακόμα πιο διαδραστικό το περιεχόμενό μας, ακόμα πιο άμεσο. Όσο περνάνε τα χρόνια, πέφτει πάρα πολύ η προσοχή που μπορεί να δώσει το κοινό στα post τα οποία κάνουμε. Οπότε, ο κανόνας είναι να κάνουμε όσο δυνατόν σύντομα post, όσο το δυνατόν να έχουν έντονα visuals, εικόνες, βίντεο, έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε το μήνυμά μας σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι το κείμενο δεν παίζει ρόλο. Πρέπει να συνοδεύεται από ένα πολύ καλό κείμενο με σωστά keywords ανεξάρτητα από το κανάλι που βρίσκεται. Πάμε λοιπόν να δούμε έτσι λίγο και τι κανάλια θα επιλέξουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας, όπως είναι το LinkedIn, το οποίο πιο πολύ το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε το lifestyle, το working lifestyle, δηλαδή πώς είναι η καθημερινότητα σε αυτή την εργασία, σε αυτή την εταιρεία. Γενικά μπορούμε έτσι να ενισχύσουμε και το corporate site, δηλαδή το κανονικό το website που έχουμε για τους καταναλωτές και να χτίσουμε και talent pool, δηλαδή να έχουμε μια βάση ταλέντων από την οποία μπορούμε να κοιτάμε κάθε φορά που υπάρχει μια ανοιχτή θέση και να ψάχνουμε υποψηφίους από εκεί. Το Facebook λοιπόν, όταν ψάχνουμε πιο συγκεκριμένα demographics, πιο συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως είπαμε, ίσως για λίγο πιο μεγάλο κοινό ηλικιακά,
ίσως για πιο line staff, για πιο διαθέσεις οι οποίες δεν χρειάζονται κάποια συγκεκριμένη εξειδίκευση, δεν είναι πολύ senior. Μπορούμε να κοιτάξουμε περισσότερο στο Facebook. Στο Instagram μπορούμε να δείξουμε πάρα πολύ καλά την κουλτούρα της εταιρείας, γιατί είναι ένα μέσο που βασίζεται στο βίντεο και στην εικόνα και στη διαδραστικότητα και στα stories, οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να μοιραστούν ακόμα και οι εργαζόμενοι κάποιο υλικό και εμείς να το κάνουμε αναδημοσίευση. Έτσι λοιπόν ενισχύουμε το brand message, δηλαδή το μήνυμα το οποίο δείχνει η εταιρεία μας και το brand μας και όπως είπα να μοιραστούμε τα stories που κάνουν και οι δικοί μας οι εργαζόμενοι. Και θα δούμε και αργότερα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ίσως από τα σημαντικότερα, από τους σημαντικότερους τρόπους να δείξουμε το employer brand μας προς τα έξω. Τέλος, για το TikTok, αν χρειαζόμαστε να αυξήσουμε, όπως είπαμε, το talent pool, δηλαδή τη βάση των βιογραφικών και να ανεβάσουμε, έτσι, να αυξήσουμε το experience και την εμπειρία την οποία έχει το κοινό και οι υποψήφοι. Αλλά το TikTok πάντα είναι έτσι λίγο πιο playful, είναι πάντα λίγο πιο παιχνιδιάρικο, πιο αστείο το περιεχόμενο που ανεβαίνει στο TikTok και συνήθως απευθύνεται σε ένα πιο νεανικό κοινό. Και βοηθάει πάρα πολύ, γιατί το βλέπουμε και αυτό να συμβαίνει, να βρούνε και πιο στοχευμένα το talent pool που τους ενδιαφέρει. Να βλέπουμε πολλές εταιρείες να χτίζουν ολόκληρες στρατηγικές πάνω στο TikTok για συγκεκριμένο talent pool που θέλουν από τους υποψήφιους, είτε ηλικιακό, είτε για κάποιο συγκεκριμένο industry. Γενικά, στα social media αυτό που αν είναι ένα πράγμα να μας μείνει από το σημερινό webinar είναι η αυθεντικότητα και το consistency, δηλαδή το να είμαστε συνεπείς σε αυτό που κάνουμε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι πολύ σύνηθες να προσπαθούν εταιρείες να δείξουν ένα πρόσωπο στα social media το οποίο δεν ισχύει πραγματικά. Και αυτό φαίνεται τελικά. Και επίσης είναι πολύ σύνηθες να ξεκινάμε δυναμικά μια καμπάνια, να ξεκινάμε να κάνουμε πολύ όμορφα post, πολύ ωραίες δημοσιεύσεις και αυτό να φθήνει. Δηλαδή ένα μήνα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να δείξουμε το employer brand και τον επόμενο μήνα, το μεθεπόμενο μήνα, να μην υπάρξει ούτε μία δημοσίευση κάτι γι' αυτό. Οπότε είναι σημαντικό και να υπάρχει η αληθινή φωνή του οργανισμού και να υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό που κάνουμε. Και το brand να συνάδει με το employer brand. Δηλαδή, το πώς μας αντιλαμβάνεται το κοινό μας και ο καταναλωτής να συνάδει με το πώς μας αντιλαμβάνεται και ο υποψήφιος και μελλοντικός ίσως όχι εργοδότης. Εργαζόμενο στην εταιρεία. Εργαζόμενος, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, προχωρώντας λοιπόν, θα δούμε ότι... Να προσθέσω λίγο κάτι και εγώ εδώ, Ναι, Στέλλα. φυσικά, εννοείται. Τέλεια. Συμφωνώ πάρα πολύ με το τελευταίο που είπες και θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο, γιατί θα πω ότι περισσότεροι από εμάς εδώ πέρα δεν έχουμε μια dedicated σελίδα που είναι μόνο για το employer brand. Οπότε το πρόβλημα και το μεγάλο challenge τις περισσότερες φορές είναι πώς συνδυάζω αγγούρια, ντομάτες, πατάτες, άνθρωποι. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς είμαστε στη Lidl, είμαστε ένα retail, παίζουμε προσφορές, και αντίστοιχα και οι υπόλοιποι πάρα πολλοί έχουν το προϊοντικό κομμάτι, έχουν κάτι το οποίο είναι μπραντικό κομμάτι και πώς το employer brand μας θα δέσει με το actual brand μας. Και θεωρώ ότι πολύ λίγες εταιρείες έχουν καταφέρει και έχουν επιτύχει και βρίσκονται σε ένα σωστό balance αυτών των πραγμάτων. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί εκτός από το LinkedIn, το οποίο, okay, είναι ο πιο corporate κανάλι. Άμα δεν είσαι B2B, όπου στην ουσία εκεί πέρα θα πουλάς το προϊόν σου και είσαι B2C, δεν θα έχεις προϊοντικές πληροφορίες και προσφορές εκεί, εκτός αν είναι ένα τεράστιο λανσάρισμα 2 φορές το χρόνο. Όπου εκεί πέρα θα έχεις πιο πολύ corporate news, οπότε εκεί πέρα μπορεί πολύ πιο εύκολα να μπει το employer κομμάτι το οποίο θα ακουστεί και θα έχει μια συνέπεια, μια συνέχεια, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Στέλλα. Θεωρώ ότι κυρίως το πρόβλημα είναι στα κανάλια, το Facebook και στο Instagram, πώς συνδυάζω την προσφορά του τυριού και στο επόμενο post είναι ο άνθρωπός μου και μιλάω για corporate values. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και πολύ challenging και θέλει πάρα πολύ συνέπεια και πάρα πολύ συνεργασία από διαφορετικά τμήματα που βγάζουν διαφορετικές επικοινωνίες για να συγχρονιστεί όλο αυτό και κάπως να δέσει κάτω από ένα one brand. Για μένα κάθε brand έχει 3 πυλώνες επικοινωνίας. Ένα είναι το προϊοντικό του κομμάτι, ό,τι και αν είναι αυτό.
Ένα είναι το corporate CSR που είναι δράσεις, χορηγίες, μιλάνε για sustainability, μιλάει για αυτό το τέλος πάντων το συνεφάκι των πραγμάτων. Και ένα είναι το πώς είμαστε ως εργοδότης. Οπότε όλα αυτά σε έναν ιδεατό κόσμο θα πρέπει κάπως να δένουν, να έχει το καθένα το δικό του place και το δικό του slot για να μπορούν να δώσουν το ένα added value στο επόμενο. Για παράδειγμα, εμείς βλέπουμε σε πολλές έρευνες το τελευταίο διάστημα ότι ο πελάτης δεν νοιάζεται μόνο για ποιότητα και τιμή. Λέω εγώ, είναι στο δικό μας κομμάτι που μας αφορά, πλέον είναι πολύ πιο conscious. Τον νοιάζει να δίνει τα λεφτά του σε μια εταιρεία που σέβεται το περιβάλλον, που σέβεται τους ανθρώπους του. Οπότε, στο τέλος της ημέρας, το employer branding, για μας τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν φέρνει μόνο best candidates, φέρνει και sales. Γιατί ο καταναλωτής, ο οποίος είναι πιο conscious, θα μας επιλέξει versus κάποιον άλλον για κάποια χαρακτηριστικά μας. Οπότε όλο αυτό προϋποθέτει μια εταιρεία που σε στρατηγικό level και όχι μόνο σε employer brand level, κάπως υπάρχει μια σύμπνοια στο τι βγάζουμε σε κάθε κανάλι. Και να προσθέσω λίγο στο κομμάτι του σχολείου ανάλογα με το χρήση βίντεο, text κτλ. Για μένα, η εικόνα είναι το max, δηλαδή και το πιο δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, αν μπορείς να πεις την ιστορία σου με την εικόνα, θα τη βγάλεις στο βίντεο και θα είναι το δεύτερο κομμάτι. Αλλά για μένα, overall, στα μέσα, η εικόνα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το βίντεο αφορά κυρίως το κοινό το οποίο ήδη σε ακολουθεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ήδη σε ακολουθούν και θα το βρούνε στο feed τους, ναι, μπορεί να δούνε και ένα βίντεο, να πάρουν κάποιες εξτρά πληροφορίες, ενώ ήδη έχουν όμως μια αρχική εικόνα. Το να τρέχω promoted ένα post 2 λεπτών, το οποίο θα δει οποιοδήποτε potential τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω ότι θα προσθέσει τίποτα. Καλύτερα να δει ένα screenshot που θα πάρει μια πληροφορία, θα προλάβει να πάρει το μήνυμα και άμα θέλει να με ακολουθήσει, θα με ακολουθήσει και μετά θα παίρνει και πιο βαθείς πληροφορίες. Δηλαδή, για μένα το paid κομμάτι πρέπει να είναι πιο μικρό, δηλαδή στο scrolling να μπορεί να το καταλάβει ο άλλος το τι θέλω να πω, και το βίντεο έρχεται μετά σε αυτούς που ήδη έχουν κάνει ένα follow και έχουμε ήδη ένα interaction, ένα δεσμό τέλος πάντων, να δώσει παραπάνω πληροφορίες και μεγαλύτερο βάθος σε αυτά που θέλω να πω. Γιατί προφανώς ένα ποστάκι και ένα image μόνο του δεν θα δώσει κάτι. Τώρα προφανώς στο Instagram τα Reels αυτή την περίοδο πάνε τρένο, οπότε άμα θέλεις σίγουρα θα σε βοηθήσει το κοινό στο οποίο έχεις ήδη χτίσει. Και στο LinkedIn θα πω ότι εγώ αγαπώ πιο πολύ τα carousels που είναι τετράδες, πεντάδες που έχουν και καλό engagement και καλό reach, είναι κάπως ένα σωστό balance ανάμεσα στα πράγματα. Και είναι και Θα ήθελα πολύ πολύ να ωραίο το αυτό που είπες για το τέλος, πω. Δημήτρη, γιατί μπορείς να φτιάξεις ένα μικρό story. Δεν είναι απλά ένα post που θα πρέπει μέσα σε μια εικόνα ή σε ένα, να συμπεριλάβεις τα πάντα που θες σε πληροφορία, γιατί προφανώς θα χαθεί. Αλλά σε ένα carousel μπορείς πολύ εύκολα να ξεκινήσεις με κάτι, να δημιουργήσεις το έναυσμα να θέλει να πάει στο επόμενο, να του Ακριβώς. δώσεις κάτι ακόμα και να είναι ένα πιο ωραίο και πιο ολοκληρωμένο story με ένα έξυπνο κείμενο που να το συνδέει στην αρχή και όλο αυτό να χτίσει μια πολύ πιο ωραία εμπειρία σε αυτόν που θα σκρολάρει, όπως είπες, και θα το δει και θα μείνει για λίγα δευτερόλεπτα εκεί. Γενικά το paid versus organic είναι ένα πολύ έτσι, σημαντικό και κάτι που απασχολεί πιστεύω τις εταιρείες, γιατί organic βλέπουμε ότι έχει πέσει αρκετά η απήχηση και το engagement και με φέρνει και στην διαφάνεια την οποία βλέπουμε ότι το content, συζητάμε για το content, τι content θα κάνουμε, θα είναι βίντεο, θα είναι εικόνα, θα είναι κείμενο, τι θα βάλουμε μέσα. Αλλά αν δεν το βλέπει κανείς, δεν έχει καμία αξία. Πρέπει αυτό το πράγμα να έχει engagement, να το βλέπουν, να υπάρχουν κάποια likes, κάποια shares, να βγάλει κάποιο value. Το βγάζουμε αυτό το content για να το δει κόσμος εκεί έξω. Οπότε πρέπει να το δει. Ένας από τους τρόπους να το κάνουμε αυτό ακόμα πιο εύκολα είναι το employee advocacy. Δηλαδή, στην ουσία, πώς οι δικοί μας οι εργαζόμενοι προβάλλουν το brand προς τα έξω ως εργοδότη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό που σας είπα, η προώθηση μιας εταιρείας από τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτήν. Το ίδιο το LinkedIn έχει τονίσει τη σημαντικότητα του employee advocacy και λέει ότι το 58% πιο πιθανό είναι να έρθει ταλέντα από εργαζόμενους που μοιράζονται πολύ ψηλής ποιότητας έτσι, content και οι εργαζόμενοι σου είναι οι πιο έμπιστοι influencers. Πλέον έχει αρχίσει ο κόσμος και δεν εμπιστεύεται τόσο πολύ την εταιρεία σαν brand.
Δεν είναι εύκολο και εσείς φαντάζομαι θα το έχετε από δική σας εμπειρία να ακολουθήσετε μια εταιρεία για κάποιο λόγο στα social media. Στο LinkedIn ίσως λίγο περισσότερο, αλλά στα υπόλοιπα social media οι λόγοι έχουν μειωθεί για ποιο λόγο να ακολουθήσετε μια εταιρεία. Αλλά εργαζόμενους εταιρείας ακολουθείτε ούτως ή άλλως. Όλοι οι φίλοι που έχετε στα social media είναι εργαζόμενοι σε κάποια εταιρεία. Το περιεχόμενο λοιπόν που θα μοιράζονται αυτοί οι άνθρωποι έρχεται σε εσάς και τελικά υπάρχει πολύ μεγαλύτερο engagement σε τέτοιο περιεχόμενο. Υπάρχει και πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη. Θα εμπιστευτώ εγώ πολύ περισσότερο μια φίλη μου που θα γράφει ότι μια εταιρεία είναι καλή και περνάει πολύ ωραία και έχει πολύ ωραίο περιβάλλον κτλ. Παρά την ίδια την εταιρεία να έρθει να μου πει: Κοίτα, εδώ είμαστε πάρα πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Οπότε προφανώς το employee advocacy έχει αρχίσει και παίρνει πάρα πολύ μεγάλη αξία στα social media. Ερχόμαστε πάλι σε αυτό που λέγαμε, αυθεντικότητα. Η αυθεντικότητα λοιπόν πρέπει να υπάρχει παντού, σε όλα τα posts που θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να πάω να τους δώσω ένα post το οποίο έχω γράψει εγώ copy-paste για όλους τους εργαζόμενούς μου. Δεν είναι εύκολο ο κάθε εργαζόμενος να μοιραστεί ένα post που έχει κάνει η εταιρεία και αυτό να θεωρηθεί αυθεντικό content. Θα πρέπει στην ουσία να έχει δώσει τη δικιά του φωνή ο εργαζόμενος, να φαίνεται λες και αυτό το post το έχει κάνει ο ίδιος και το θέλει να το μοιραστεί. Okay, πολύ σημαντικό αυτό σε κάθε πρόγραμμα employee advocacy. Να προσθέσω κάτι εδώ και βασικά να ρωτήσω κάτι του Δημήτρη. Εσείς είστε ένας οργανισμός που κατεξοχήν χρησιμοποιείτε, αξιοποιείτε, να το πω πιο σωστά, τους ανθρώπους, τους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας σε καμπανίες που τρέχετε, σε ενέργειες που κάνετε για να δείξετε στην πράξη τι συμβαίνει στην εταιρεία και πώς να αντιληφθεί κάποιος εξωτερικός πώς είναι να δουλεύεις στη Lidl. Θες να μας πεις ένα-δύο παραδείγματα ίσως που αυτό το έχετε εφαρμόσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε σε κάθε μας επικοινωνία να χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους μας. Δηλαδή, δεν θα δείτε σε επικοινωνία του employer brand να έχουμε ηθοποιούς ή κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, ακόμα και σε μεγάλα τηλεοπτικά, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό πολλές φορές να το πετύχουμε. Βέβαια, το κομμάτι του να δώσουμε φωνή στους εργαζομένους μας να μιλήσουν είναι κάτι που η αλήθεια δεν το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ ακόμα, Νικό. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι στα πλάνα μας. Απλά εγώ βρίσκω ότι είναι μια μεγάλη δυσκολία ότι πολλές φορές, ειδικά σε έναν οργανισμό όπως είμαστε εμείς, που είμαστε σε 250 διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα, οπότε δεν υπάρχει κάπου κεντροποιημένη η διοίκηση, οι άνθρωποι ή κάπως να μπορούμε να τους μαζέψουμε και να τους ενημερώσουμε και να τους κάνουμε training. Είναι δύσκολο στο πόσο θα ανοίξει αυτό το μονοπάτι, δηλαδή, γιατί μετά ο καθένας μπορεί να τα κάνει translate τις εταιρικές πολιτικές με τον δικό του τρόπο και αυτό στο τέλος της ημέρας να μπερδεύει παραπάνω από αυτό το οποίο λέει η ίδια εταιρεία. Δηλαδή, θέλει πάρα πολύ σωστή εκπαίδευση στο γιατί κάνουμε αυτό. Ποιο είναι το big picture πίσω από αυτό, που πολλές φορές μπορεί να μην είναι και κάτι το οποίο είναι και ανακοινώσιμο σε 500-600 ανθρώπους σε όλη την εταιρεία ή 1.000 ή 6.000. Οπότε για μένα εξαρτάται την περίπτωση. Σε εμάς αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε κάνει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε εύκολα. Προσπαθούμε να το δουλέψουμε ίσως με μια ομάδα ανθρώπων, δηλαδή πάμε λίγο να χτίσουμε μια ομάδα που θα είναι κάπως η little influencers εκεί έξω, όπου θα μπορούμε να τους κάνουμε εκπαίδευση, να τους ενημερώνουμε για κάποιες πολιτικές και να τους δίνουμε τη δυνατότητα και τα ερεθίσματα να ανεβάσουν δικά τους πράγματα. Αλλά για μένα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνουμε μέχρι στιγμής είναι να δημιουργήσουμε κάποια ωραία moments. Για παράδειγμα, όταν έχεις δημιουργήσει ένα εταιρικό πάρτι που περνάς καλά και εκεί πέρα έχεις κάποιες δραστηριότητες που προβάλλουν και κάποια value σου, ναι, όταν θα ανεβάσει ο συνεργάτης αυτός φωτογραφία στα προσωπικά του, social media, αυτό θα βοηθήσει ώστε να προβληθεί και κάποια value της εταιρείας. Οπότε προσπαθούμε τουλάχιστον σε αυτό το level να προσπαθούμε να το ενεργοποιήσουμε. Ή προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τους hiring managers, ώστε όταν, και γυρίζω στο παράδειγμα που αναφέρεται πριν με τη δουλειά, με το job ad κάπως δηλαδή, ότι όταν ανεβάζουν job ads τα οποία αφορούν τους ίδιους και οι ίδιοι αυτό κάπως αν θέλουν να το προβάλλουν στο social media, οπότε έχουμε ετοιμάσει κάποια υλικά να επιλέξουν το τι θα τους βόλευε για να τα προβάλλουν και να μιλήσουν για τη συγκεκριμένη θέση τη δικιά τους, να το κάνουν, να δεχτούν και ερωτήματα, δηλαδή να μπορέσουν να δημιουργήσουμε κάπως ένα ανοιχτό διάλογο από τους υποψήφιους προς directly τον hiring manager.
Ναι. Βλέπω και ένα σχόλιο ότι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τα social media και δεν θέλουν να προβληθούν. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν πολλοί που δεν το θέλουν και εξαρτάται λίγο και από του κλάδου. Δηλαδή, και εμείς, ας πούμε, οι άνθρωποι μας που είναι από το IT, είναι αρκετά δύσκολο να του πείσουμε να μπουν πίσω από τις κάμερες και να φωτογραφηθούν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χτίσει εμείς εσωτερικά μία διαδικασία τα τελευταία 3-4 χρόνια, το Lidlwood, όπου στην ουσία είναι ένας casting agent κάπως, και έχουμε συνεχώς all year round ανοιχτά καλέσματα. Οπότε έχουμε ήδη ένα pool 400-500 ανθρώπων που λένε ναι, εγώ θέλω στο επόμενο γύρισμα να είμαι ψήνομαι να πάρω μέρος. Οπότε ανάλογα με το γύρισμα, τη φωτογράφηση, τις ανάγκες που έχουμε, κάθε φορά ενεργοποιούμε τους ανθρώπους οι οποίοι ταιριάζουν κάπως καλύτερα στο προφίλ και στις θέσεις τις οποίες χρειαζόμαστε. Νομίζω με το ζόρι δεν μπορείς να πείσεις κάποιον να βγει μπροστά στο φακό, γιατί αυτό μπορεί να σου γυρίσει και boomerang. Δηλαδή, δεν νομίζω. Οπότε εμείς πάμε σε μια λογική που δεν είναι push, αλλά είναι pull. Λέμε, έλα ψήσου, θα πάρουμε μέρος στο γύρισμα, θα περάσουμε καλά, γυρίσουμε και κάποια backstage βιντεάκια, εσωτερικά τα επικοινωνούμε μετά αυτά, δείχνουμε πόσο ωραία περάσαμε στο γύρισμα, μπορεί να για κάποιε δηλώσει των πρωταγωνιστών που πήραν μέρο. Οπότε και πάντα έχουμε το κάλεσμα τύπου δήλωση συμμετοχή. Οπότε στα μελλοντικά γυρίσματα πάντα επιλέγουμε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και δεν πάμε σε κάποιον manager να πούμε βρες μου τρία άτομα γιατί χρειάζομαι τρία άτομα στο γύρισμα. Γιατί και αυτοί οι τρεις που θα έρθουν σίγουρα μπορεί να είναι ζορισμένοι να το κάνουν επειδή του το λέει ο manager, να μην έχουν τη διάθεση και την υπομονή να αντέξουν ένα μεγάλο γύρισμα πολύ ώρα το οποίο ξέρετε πώς πάνε τα πράγματα, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, κάποιος να μην μπορεί να τα πει, να μείνουν πίσω πράγματα. Οπότε προσπαθούμε κάπως να φέρουμε ανθρώπους που θέλουν να πάρουν μέρος και αυτοί οι οποίοι θέλουν πολλές φορές είναι και πιο πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για το Team Lidl εκεί έξω, οπότε μας βοηθάει συνολικά στην επικοινωνία και στο πώς αυτούς θα τους κάνουμε κάποιους ambassadors προς τα εκεί έξω. Και να προσθέσω επίσης εδώ πέρα ότι στο κομμάτι. Συγγνώμη, Νίκο. Όχι, ολοκλήρωσε Δημήτρη, συγγνώμη. Να προσθέσω στο κομμάτι ότι στο πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να μιλήσουν και έξω, ώστε να μιλήσουν για μας, ώστε να έρθουν μέσα από αυτούς τα κατάλληλα ταλέντα, ότι δεν είναι μόνο social media πώληση και employee advocacy, είναι και referral προγράμματα που πρέπει να έχει στήσει εσωτερικά μέσα. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποιο referral πρόγραμμα, να το έχει στήσει και εσωτερικά, να ξέρουν όλοι ότι ξέρει, κερδίζω κάτι από αυτό ή δεν κερδίζω κάτι από αυτό ή μπορώ να κάνω αυτό και ποια είναι η όλη διαδικασία, το απλά να ανεβάζω post, να λέω έχουμε αυτή τη θέση, ελάτε αν θέλετε, δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει αυτόνομα. Δηλαδή πρέπει να το δεις κάπως ολιστικά και με τις εσωτερικές σου διαδικασίες το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω κάλυψες πολλά από αυτά που θέλαμε να συζητήσουμε, Δημήτρη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θα κρατήσω κάποια από αυτά που είπες σαν έναν απολογισμό, ένα summary όλων όσων είπες. Το πρώτο και βασικό, κάνοντας initiative εσωτερικά, κάνοντας κάποιες πρωτοβουλίες εσωτερικά, είτε με το να καλέσετε κόσμο να συμμετέχει στις καμπάνιες σας, είτε με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εσωτερικά στον οργανισμό, δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προβληθεί. Και όταν κάποιος έρχεται από μόνος του να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο, είναι ακόμη πιο εύκολο να το κάνει. Γιατί ειδικά σε αυτό το σχόλιο που είδαμε και που σχολίασες, Δημήτρη, δεν έχει νόημα να επιβάλλει σε κάποιον να κάνει κάτι. Δεν θα το κάνει επειδή το θέλει πραγματικά ή επειδή το νιώθει πραγματικά. Θα το κάνει επειδή κάποιος του το ζήτησε ή κάποιος του το είπε. Οπότε να θέλει να συμμετέχει σε αυτό για να. Επειδή κάποιο τον ανάγκασε, αν μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Και τότε δεν θα έχει και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν θα βγει ένα αυθεντικό περιεχόμενο εκεί έξω και δεν θα δημιουργήσει ίσως και μια λάθος αντίληψη για αυτόν τον εργοδότη. Είναι προτιμότερο κόσμος ο οποίος θέλει να συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο να γίνει το κάλεσμα, όπως πολύ ωραία είπες. Όποιοι θέλουν, καλώς. Όσοι έρθουν και συμμετέχουν, είναι σημαντικό μετά να τους δώσουμε το έναυσμα, να το επικοινωνήσουν προς τα έξω, τόσο στο δικό τους κοινό, αλλά και εσωτερικά στην εταιρεία. Γιατί βλέποντας εμένα κάποιος να συμμετέχω σε μια καμπάνια της εταιρείας, μπορεί να έρθει να με ρωτήσει: Μου άρεσε αυτό που έκανες. Πολύ ενδιαφέρον. Πώς θα μπορούσα κι εγώ. Να του δώσω τη δυνατότητα να μάθει πώς μπορεί να το κάνει. Να το κάνει και εκείνος, να το επικοινωνήσει και σε άλλους ανθρώπους μετά. Και έτσι να χτίσεις ένα employee advocacy χωρίς να πρέπει να καθοδηγείς βήμα-βήμα τους ανθρώπους τι να κάνουν, αλλά να βγαίνει οργανικά, αν μπορώ να το θέσω έτσι, μέσα από τις ενέργειες που κάνει στρατηγικά η εταιρεία. Και αυτό έχει και το μεγαλύτερο impact, γιατί τότε βγαίνουν οι αληθινές ιστορίες και αυτές είναι που
έχουν και την καλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο που θα δει μια τέτοια ιστορία. Νομίζω έχει αξία, Στέλλα, να πάμε να δούμε και κάποια παραδείγματα εταιριών για το πώς αξιοποιούν τα social media. Θα τα πέρναγα τα tools. Αυτά είναι κάποια πράγματα διαδικαστικά που οι περισσότεροι που είναι στα social media μπορούν να τα δούνε για το τι παρακολουθούμε. Ο Δημήτρης το ξέρει πολύ καλά. Μιλάμε για followers, για συχνότητα, για likes, shares, comments, τα reviews σε πλατφόρμες όπως είναι το Glassdoor. Και φυσικά για κάποιον ο οποίος θέλει να εντρυφήσει περισσότερο, το social listening, δηλαδή πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να καταγράφουν τα πάντα που ακούγονται για το δικό μας brand online. Και έχουμε βάλει και κάποια παραδείγματα εταιριών που μπορείτε να πάρετε ιδέες. Νομίζω έχει αξία να δούμε όμως κάποια πρακτικά παραδείγματα από μεγάλους οργανισμούς, περισσότερο για να δούμε τις θεματικές τις οποίες καλύπτουν. Και έχουμε βάλει και κάποια αντίστοιχα screenshots εδώ με links, όπου μπορείτε όταν σας στείλουμε την παρουσίαση να δείτε και πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Στέλλα. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι έχουμε βάλει κάποια παραδείγματα τα οποία μπορείτε να τα δείτε αφού σας στείλουμε τις διαφάνειες και να δείτε και λίγο περισσότερο τι κάνουν αυτά τα global brands. Έχω ξεκινήσει με την Amazon, γιατί ειδικά στο Facebook βλέπουμε πάρα πολύ καλό content σε ένα κοινό που έχει η Amazon, το οποίο είναι στα 30 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνουμε το ότι κάνει posts τα οποία αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό στα κανονικά της κανάλια, στο amazon.com Facebook, έχει τρομερή απήχηση και έχει και τρομερή, μπορεί έτσι να βρει ταλέντα από ένα τεράστιο pool υποψηφίων. Θα σας δείξω και μερικά παραδείγματα στο τέλος, όπου τελειώσουμε τα global brands. Η Microsoft είναι στο Instagram top, γιατί έχει βάλει περιεχόμενο το οποίο είναι κάπως πιο αστείο, είναι κάπως πιο ασχολείται πάρα πολύ με τα trends της κάθε εποχής. Θα δείτε ότι αυτό το βίντεο εδώ πέρα είχε να κάνει πάρα πολύ με το hype που είχε γίνει με την ταινία της Barbie. Γινόταν λοιπόν χαμός, κάνει χοπών σε όλα τα trends η Microsoft τα καινούρια, έτσι μπορεί το κοινό το οποίο είναι και πιο νεανικό και λίγο πιο ασχολείται με αυτά τα πράγματα, να δει κάτι που να έχει υποσταριστεί από εταιρεία και να τον ενδιαφέρει. Να μην είναι μόνο η κουλτούρα μας είναι αυτή, το κάνουμε έτσι. Το βγάζουν λοιπόν αυτό μέσα από πλάγιους τρόπους και πιο διαδραστικούς. Και κλείνουμε τη Salesforce, η οποία είναι πάρα πολύ καλή στο LinkedIn. Έχει λοιπόν περιεχόμενα στο LinkedIn, το οποίο αφορά κατηγορίες όπως είναι tips και συμβουλές, testimonials από εργαζόμενους της που λένε πώς ήταν στην εταιρεία, πόσα χρόνια δουλεύουν, πώς είναι η καθημερινότητά τους. Diversity and inclusion, ένα πάρα πολύ hot θέμα. Και πάρα πολλές εταιρείες αρχίζουν και το προβάλλουν πολύ περισσότερο, γιατί βλέπουν ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος με αυτά τα πράγματα και σαν εργαζόμενος, αλλά και σαν καταναλωτής. Γενικά events και διάφορες έτσι οργανώσεις ομαδικές και το εργασιακό περιβάλλον, έτσι, καθημερινότητα, φωτογραφίες από διάφορα έτσι πάρτι, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι πάρα πολύ σημαντικά να φαίνονται και αυτά στα social media. Θα σας δείξω λίγο και τα παραδείγματα τα οποία είπαμε έτσι πολύ σύντομα. Πρέπει να βλέπετε νομίζω την οθόνη μου. Ναι, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ας πούμε ένα post της Amazon, το οποίο μας δείχνει τα γραφεία της στη Νέα Υόρκη. Είναι πολύ απλό, βγάζει απλές φωτογραφίες και γράφει έτσι ότι θα είναι τα γραφεία μας στη Νέα Υόρκη, αλλά πάρα πολύ σημαντικό για να αρχίσει ο εργαζόμενος, ο υποψήφιος, να φαντάζεται τον εαυτό του να δουλεύει εκεί. Να αρχίσει να βάζει τον εαυτό του στη θέση των ανθρώπων που ήδη δουλεύουν εκεί. Ένα άλλο post λοιπόν είναι αυτό που σας είπα για την Barbie που είχε εκμεταλλευτεί η Microsoft. Θα το βάλω με ήχο αυτό. Good morning, Barbara. Right back at you, Barbara. Hello, Barbara. Thank you all for gathering. Should we get started? Hi, Barbara. Hi, Barbara. Το reference λοιπόν είναι ότι στην ταινία υπάρχουν οι διαφορετικές Barbie και λέει μία στην άλλη «Hi Barbie, hi Barbie». Οπότε εδώ πήραν όλες τις γυναίκες της Microsoft, οι οποίες ονομάζονταν Barbara, που είναι από εκεί βγαίνει το χαϊδευτικό Barbie, και τις βάλανε λοιπόν σε ένα call και λέει μία στην άλλη «Hi Barbara» και ξεκινάνε έτσι το call και είναι έτσι πιο αστείο content. Και βλέπουμε και στο LinkedIn τη Salesforce, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με θέματα diversity και inclusion, και θα δούμε ότι μας δείχνει, ας πούμε, πώς γιορτάσανε τη νέα χρονιά, έτσι, στο κινέζικο ημερολόγιο και τι δράσεις κάνανε με φωτογραφίες
και βλέπουμε ότι και τα reactions είναι αρκετά. Υπάρχει δηλαδή αυτό το engagement για το οποίο μιλήσαμε και προηγουμένως. Επιστρέψω λοιπόν τώρα στην παρουσίαση. Και εδώ μπορούμε σιγά σιγά έτσι να ολοκληρώνουμε, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και στο Δημήτρη να μας πει και εκείνος τη δική του έτσι εμπειρία που ήδη μας έχει πει κάποια πράγματα για το πώς η Lidl διαχειρίζεται το employer branding. Μπορείτε και εμείς να μας πείτε, και εσείς να μας πείτε ό,τι ερωτήσεις θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε το Δημήτρη εμάς. Βλέπω μια ερώτηση που λέει κάποιο παράδειγμα καλών πρακτικών από πιο μικρές εταιρείες, για παράδειγμα 50 ατόμων. Δεν έχω βάλει πολύ μικρές εταιρείες γιατί μου αρέσει αρχικά να εμπνεόμαστε από global brands οι οποίες βλέπουμε, μπορούμε να δούμε εύκολα τα αποτελέσματα και, και το engagement που υπάρχει. Okay. Και επίσης μπορούμε να δούμε έτσι διάφορα πάλι καλά brands ελληνικά ή ξένα τα οποία είναι λίγο μεγαλύτερα. Συνήθως μικρές εταιρείες δεν έχουν πολύ εύκολα εδρεωμένες πρακτικές employer branding, το οποίο είναι κάτι που προσπαθούμε όλοι να αλλάξουμε. Νομίζω, δεν ξέρω Νίκο, αν θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό, αν έχεις κάτι στο μυαλό σου δηλαδή συγκεκριμένο. Θα πρότεινα να μην δώσουμε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κυρίως πιο μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται πιο ενεργά σε αυτό και βλέπουμε και κάποιες πιο μικρές, ίσως όχι τόσο στα 50 άτομα, ίσως από 100 άτομα και πάνω, που να είναι πολύ πιο ενεργές στα social media, κυρίως για το πώς αναπτύσσουν το employer brand. Εγώ όμως θα ήθελα να πάω ένα βήμα πίσω και να ρωτήσω τον Δημήτρη αν μπορεί να μας δώσει το δικό του view όσον αφορά στρατηγικές που θεωρεί ότι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές για να χτίσει κάποιος το δικό του brand μέσα στα social media ή σε κάποιο συγκεκριμένο social medium, και από τη δική του εμπειρία, και αν έχει και κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα που έχουν τρέξει κάποιες τέτοιες ενέργειες και πώς το διαχειριστήκανε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Νομίζω δεν Δημήτρη, υπάρχει κάπως. Να σε διακόψω, φαίνεσαι λίγο θολός αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν έχει ναι, δεν αλλάξει ξέρω κάτι για στο ποιο πρόβλημα λόγο. σου. Κάτι έχει συμβεί λίγο, μου το έχει βγει λίγο πράσινο εδώ πέρα αυτή τη στιγμή το Zoom, αλλά οκ. Okay. Σε βλέπω, μα σε Δεν βλέπω ξέρω αν λίγο μπορώ να θολό. κάνω κάτι Okay. δηλαδή να το πειράξω. Με ακούτε όμως καλά, ε? Ίσως Μια άμα χαρά, μια βάλεις χαρά. τον player από το background, αλλά πέρα από αυτό είμαστε ok. Σούπερ. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει μια στρατηγική που ταιριάζει σε όλα τα industries. Δηλαδή, το κάθε industry πρέπει να δει και η κάθε εταιρεία να δει πραγματικά ποια είναι αυτά τα values τα οποία θα την κάνουν διαφορετική και θα τα επικοινωνήσει αυτά. Για παράδειγμα, είδαμε εδώ πέρα κάποια ωραία παραδείγματα που μας έδειξε η Στέλλα. Όντως είναι global εταιρείες που έχουν και πολλά, θα πω, ερεθίσματα. Δηλαδή, όταν είσαι η Amazon, φαντάζομαι τρέχουν κάπως 50 event ημέρα global σε σένα. Οπότε έχεις και μια πληθώρα αφορμών για το τι ακριβώς θες να επικοινωνήσεις και το πώς θες να το επικοινωνήσεις. Το καταλαβαίνω τις δυσκολίες για τις μικρές επιχειρήσεις, το πώς μπορώ να στήσω consistent και να έχω ένα περιεχόμενο και να δημιουργήσω αυτό το περιεχόμενο, γιατί μπορεί να μην έχω και αυτές τις αφορμές. Οπότε εκεί θα πήγαινα με μια λίγο πιο ρεαλιστική προσέγγιση, ότι ξέρεις, με ενδιαφέρει να έχω ένα-δύο post κάπως, δηλαδή να ορίσουμε στρατηγικά το τι θέλουμε να πούμε, ποιες είναι οι αφορμές μες στο έτος, ποιες αφορμές πρέπει να δημιουργήσουμε κάπως για να πούμε κάποια άλλα πράγματα, οπότε ίσως μπορούμε να δημιουργήσουμε, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική. Και δεν σημαίνει ότι θεωρώ ότι επίσης και ότι όλοι πρέπει να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, μια εταιρεία που είναι 20-30 ατόμων μπορεί να μην έχει και ανάγκη να χτίσει το employer brand στα social media, γιατί αυτό στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην της φέρει και κάτι. Δηλαδή, αν είμαι μια εταιρεία που με ξέρουν κάπως ήδη στον κλάδο μου, βρίσκω τα ταλέντα που χρειάζομαι, δεν χρειάζεται να χτίσω το employer brand μου γιατί δεν έχω B2C πελάτες, οπότε παίζω σε ένα πιο B2B περιβάλλον, μπορεί να μην έχει και νόημα να χτίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αρχικά πρέπει να κάνουμε ένα step back να δούμε τι έχει νόημα, αν πρέπει να το κάνουμε, αν το χρειαζόμαστε ή αν δεν το χρειαζόμαστε. Και αυτό, ναι. Και θέλω να απαντήσω λίγο και στο σχόλιο το οποίο υπήρχε εδώ πέρα για τα KFC, την καμπάνια, η οποία ήταν μια ιδιαίτερη καμπάνια, η αλήθεια είναι. Για μένα, εγώ ήμουν αρκετά προβληματισμένος όταν την είδα. Απ' τη μία είναι πολύ έξυπνη, απευθύνεται πάρα πολύ στο νεανικό κοινό που φαντάζομαι ότι αυτό είναι το target group τους και αυτούς θέλουν να προσελκύσουν. Απ' την άλλη νιώθω ότι
το να βάζουμε τη νέα γενιά σε στερεότυπα και σε καλούπια με βάση τα χαρακτηριστικά των ζωδίων τους. Δεν ξέρω πώς η νέα γενιά, οι νέοι αυτοί άνθρωποι αντιδρούν. Συνήθως θέλουν να είναι μοναδικοί, θέλουν να είναι διαφορετικοί. Οπότε θα ήθελα πραγματικά να ξέρω τι αποτελεσματικότητα είχε αυτό στο τέλος της ημέρας και αν ενίσχυσε κάπως την εισρωή αιτήσεων βιογραφικών ή κάποιους άλλους δείκτες. Πραγματικά θα με ενδιέφερε και εμένα να μάθω πώς πήγε αυτή η καμπάνια. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, Δημητρή, γιατί στο αποτέλεσμα από κάθε καμπάνια κρίνεται και το κατά πόσο ήταν επιτυχημένη, πέτυχε το σκοπό της, βρήκε το κοινό που ξεκίνησε με αυτό το σκεπτικό να χτίζεται αυτή η καμπάνια. Οπότε εκεί έχει νόημα να εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα στο τι τελικά έφερε πίσω ή οποιαδήποτε ενέργεια κάναμε. Και εδώ θέλω να δώσω και μια δική μας οπτική, το οποίο το είδα και σε μια ερώτηση που γράψατε. Για να δώσω και ένα παράδειγμα, σαν συνδυασμό, συγγνώμη, αυτό που μόλις είπαμε, με το πώς εμείς προσπαθούσαμε να πετύχουμε ένα γενικό στόχο στην εταιρεία. Πριν κάποιο διάστημα είχαμε τρέξει μια ενέργεια η οποία βοηθούσε την προβολή πολύ συγκεκριμένων tech ρόλων, κυρίως, να το δώσω μάλλον από μια διαφορετική οπτική. Θέλαμε να αναπτύξουμε περισσότερο το pool των υποψηφίων μέσα στην εταιρεία, σε ό,τι αφορά το tech κοινό, τους προγραμματιστές και όσους ανθρώπους είναι στον κλάδο της τεχνολογίας. Για να το κάνουμε αυτό, δημιουργήσαμε μία σειρά από εκπαιδευτικά, αν μπορούμε να τα θεωρήσουμε βιντεάκια, όπου εξηγούσαν εργαζόμενοι της εταιρείας από συγκεκριμένους tech ρόλους τις καθημερινότητες που έχουν μέσα από το ρόλο τους. Τι σημαίνει να είμαι product owner, τι σημαίνει να είμαι, μην πω και λάθος τους ρόλους, tech professional, software engineer or hardware engineer, ή να δουλεύω σε μια συγκεκριμένη εξειδίκευση σε κάποια πλατφόρμα, σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, όπου μέσα από ένα τύπο interview, αν μπορώ να το θέσω έτσι, εξηγούσε ο εργαζόμενος στην εταιρεία του καριέρα το τι έκανε στο ρόλο του, με στόχο να δημιουργήσει ένα περιεχόμενο σχετικά με τον business στόχο της εταιρείας, ταυτόχρονα όμως να προβάλλει και τους ανθρώπους της εταιρείας που δουλεύουν σε αυτό. Γιατί ειδικά στο καριέρα κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 4 χρόνια να χτίσουμε τη δική μας ομάδα tech και ήταν για μας πάρα πολύ ενδιαφέρον να βγάλουμε προς τα έξω αυτή την εικόνα. Οπότε αυτό για δικές μας αντίστοιχες ενέργειες που κάποιος ρώτησε. Θεωρώ ότι ο κάθε εργοδότης είναι σημαντικό να εστιάσει σε αυτό που θέλει να πετύχει σαν εταιρεία, γιατί στο τέλος της ημέρας το employer brand δεν βοηθάει μόνο το recruitment της εταιρείας. Όλο αυτό είναι μια γενική αλυσίδα όπου αν γίνουν στοχευμένες στρατηγικές ενέργειες πάνω στο employer brand μιας εταιρείας, τότε πολύ αποτελεσματικά αυτό θα βοηθήσει και την παραγωγικότητα της ίδιας εταιρείας, τους business στόχους της εταιρείας. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και το employer brand περνάει από όλα τα τμήματα της εταιρείας. Αν έχει υπάρξει μια δομημένη στρατηγική, μια οργανωμένη στρατηγική προσέγγιση για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συγκεκριμένο, διαφορετικό και ρεαλιστικό, αυθεντικό όπως λέγαμε πριν, περιεχόμενο προς τα έξω. Εδώ να πω ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος του webinar. Δεν ξέρω, Δημήτρη, μάλλον πριν πάω, Δημήτρη, σε σένα, βλέπετε στην οθόνη ένα QR code το οποίο έχει ένα πολύ σύντομο feedback survey. Είναι σημαντικό να μας πείτε τη γνώμη σας για το σημερινό webinar, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε στα επόμενα. Αν δεν μπορούμε, στέλνα να το στείλουμε και στο chat για όποιον θέλει να το συμπληρώσει και φυσικά θα το λάβετε και στο email μαζί με το υλικό της παρουσίασης. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάποιο τελευταίο σχόλιο εσύ για κάποιον ο οποίος θέλει να ξεκινήσει employer branding πρωτοβουλίες μέσα στην εταιρεία του. Από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει, ποια θα ήταν τα πρώτα βήματα για να ορίσει τη στρατηγική που θα ήθελε να ακολουθήσει. Νομίζω εν κατακλείδη αυτό που συζήτησαμε και πριν, δηλαδή ότι πρέπει να δούμε λίγο ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιο είναι το EVP μας, ή τέλος πάντων πόσο οριζόμαστε ως εργοδότης εκεί έξω, και να ορίσουμε 3-4 elements αρχικά ή attributes τα οποία μας ενδιαφέρουν να επικοινωνήσουμε και να προσπαθούμε να χτίσουμε συστηματικά, όπως είπατε και εσείς, το consistency είναι πολύ σημαντικό στα social media. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι επειδή έπαιξε ένα post, όλος ο κόσμος εκεί έξω είδε αυτό το post, είναι όπως στη διαφάνεια με τον recruiter που προσλαμβάνει. Πρέπει να θεωρούμε ότι το post το βλέπουν ένα 5% των ανθρώπων. Οπότε, αν θέλω να επικοινωνήσω κάτι για να φτάσει στο 100%, πρέπει να παίξω το ίδιο πράγμα με 80 διαφορετικές παραλλαγές, ώστε να σιγουρευτώ ότι θα το καταλάβουν όλοι. Αυτό. Και η αυθεντικότητα. Όπως μιλήσαμε πριν,
Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε αυθεντικοί όσο μπορούμε. Προφανώς είμαστε στα social media, προφανώς θα έχουμε μια μικρή ωρεοποίηση 5-10-15%, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει ένα χάσμα το οποίο όταν μπει ο υποψήφιος και περάσει την πόρτα της εταιρείας μας, να δει κάτι τελείως διαφορετικό και θα τον σοκάρει. Γιατί αυτό είναι χάσιμο χρόνο για τον υποψήφιο, για μας, κακό word of mouth για που θα πει μετά στους υπόλοιπους. Είναι όλο ένα χάσιμο χρόνο για όλους. Πρέπει να είμαστε όσο πιο αυθεντικοί γίνεται στις πτυχές μας, με μια μικρή τάση ωρεοποίησης, γιατί εκεί θέλουμε να πάμε. Όχι γιατί πρέπει να είμαστε πιο όμορφοι, γιατί πραγματικά και εσωτερικά πολλές εταιρείες έχουν βάλει στόχους, θέλουμε να πάμε εκεί σε έναν ορίζοντα 2, 3, 4 ετών. Οπότε στην ουσία αυτά τα οποία δείχνω και αυτούς τους οποίους ανθρώπους πρέπει να προσελκύσω, πρέπει να είναι on board με εκεί που θέλω να πάω. Οπότε πρέπει να τους φέρνουμε λίγο ένα κλικ πιο μπροστά από εκεί που είμαστε σήμερα. Αυτό. Και Νομίζω να έκανες ένα πολύ ωραίο προσθέσω. κλείσιμο. Χάρηκα πάρα πολύ για Α, την ναι, ευκαιρία που είχα να μιλήσουμε. θέλω, ναι. Εγώ ήθελα να προσθέσω ότι πάρα πολλές εταιρείες κάνουν πράγματα για τους εργαζόμενους, αλλά δυσκολεύονται στην επικοινωνία. Τα social media, λοιπόν, είναι ένας τρόπος να τα επικοινωνήσουμε προς τα έξω, πολύ εύκολος, αρκετά οικονομικός, θα πω. Οπότε εκμεταλλευτείτε τα. Με αυτό θέλω να κλείσω. Συμφωνώ πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ μεγάλο εύρος αξιοποίησης των social media και νομίζω ακούσαμε και αρκετά παραδείγματα σήμερα και από τον Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάρα Δημήτρη, που πολύ. ήσουν μαζί μας Εγώ σας για τα ευχαριστώ πάρα σχόλιά πολύ. σου. Να είστε καλά. Και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε, να δώσαμε ιδέες, να δώσαμε κάποιες κατευθύνσεις. Θα λάβετε το υλικό που είδατε σήμερα μέσω email και το recording για να μπορείτε να δείτε και συγκεκριμένα σημεία της παρουσίασης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και θα χαρούμε να σας δούμε και στα επόμενα webinars. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.